Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θα μου επιτρέψω να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βλέπω παλιούς συναδέλφους, φίλους, συναγωνιστές σε αυτόν τον ωραίο δρόμο που βαδίζει εδώ και πολλά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση και αποφάσισα σήμερα όμως να έρθω και να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του Προέδρου και των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτή εδώ τη συνάντηση για έναν επιπρόσθετο λόγο. Διότι σήμερα η κρίση που διέρχεται η χώρα μας έχει επιπτώσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες. Αλλά επιπλέον θεωρώ ότι εσείς έχετε σήμερα πιο καθαρό μυαλό από εμάς τους δημάρχους που είμαστε εν ενεργεία, υπό την έννοια εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα, το καθημερινό πρόβλημα, την πίεση που δεχόμαστε στα γραφεία από τους πολίτες και ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης αυτά τα προβλήματα έχουν οξυνθεί ιδιαιτέρως. Εσείς λοιπόν έχοντας την καθαρότητα και έχοντας την βούληση μέσα από την Ένωση, κύριε Πρόεδρε, που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε κάλλιστα να μας βοηθήσετε σε πάρα πολλά πράγματα όπως το έχετε κάνει στο παρελθόν, αλλά ιδιαίτερα σήμερα στο επίπεδο και το θεσμικό. Δηλαδή, έχουμε τις επόμενες μέρες και τις εβδομάδες να καταθέσουμε προτάσεις σε ό,τι αφορά την βελτίωση του Καλλικράτη. Η δική σας λοιπόν εμπειρία, βοήθεια για μας θα είναι πολύτιμη. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, έχοντας περισσότερο γνώση, καθαρότερο μυαλό, είσαστε λίγο πιο μακριά από την πίεση που εμείς καθημερινά δεχόμαστε, να μας βοηθήσετε ώστε να κάνουμε εκείνες τις τροποποιήσεις και αλλαγές που θα βοηθήσουν τους δημάρχους να ανταποκριθούν με καλύτερο τρόπο στα προβλήματα τα καθημερινά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πω πράγματα καινούργια σε εσάς, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορώ να αποφύγω στον χαιρετισμό μου παρά να επισημάνω ότι εμείς οι δήμαρχοι έχουμε επίγνωση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διέρχεται η χώρα μας. Και είχαμε μία μείωση των πόρων από το 2009, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν, μέχρι το 2012 κατά 60%. Δεν αντιδράσαμε. Όχι γιατί δεν ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι περικοπές. Όχι γιατί δεν μας θίξανε και τον καθεαυτού πυρήνα των σκληρών ανελαστικών δαπανών. Αλλά διότι όταν η χώρα μας διέρχεται μια τέτοια κρίση και όταν οι πολίτες μας δοκιμάζονται, εμείς λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτή την δημοσιονομική προσαρμογή. Όμως οι τελευταίες περικοπές κατά 29-30% περίπου το μήνα Ιούλιο οδήγησαν τους Δήμους ουσιαστικά στην αδυναμία να πληρώσουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων, που είναι η πιο σκληρή, η πιο απαραίτητη δηλαδή λειτουργία για να μπορέσει στοιχειωδώς να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο Δήμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μας οδήγησε να πάμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε μία 48-ωρη απεργία και να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου τι σημαίνει η κατάρρευση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Και πολύ ευθυώς έχετε αναδείξει, κύριε Πρόεδρε, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, του κοινωνικού ρόλου, τι σημαίνει η κατάρρευση τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη, τι σημαίνει για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Και επαναλαμβάνω, αυτό ακριβώς το πνεύμα ήταν στις συναντήσεις που κάναμε όλο τον Αύγουστο με την πολιτική ηγεσία, με τα κόμματα, με φορείς κτλ. Να επισημάνουμε λοιπόν ότι μία κατάρρευση τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχει περισσότερες και πιο επώδυνες συνέπειες από την κατάρρευση του κεντρικού κράτους. Διότι όλο αυτό που ονομάζεται κοινωνικό κράτος σήμερα το έχει αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλετε από τα συσίτια, από τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φαρμακεία, από το βοήθεια στο σπίτι, τα κηφή, από τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία, τα κοινωνικά ιατρία, ποιο πράγμα έχει απομείνει στα χέρια της κεντρικής διοίκησης, λέγαμε στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς κομμάτων, δείξτε το μας για να το ξέρουμε. Όλα αυτά έχουν περιέλθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν περιήλθανε σε μία φυσιολογική διαδικασία,
αλλά μέσα από πάρα πολλούς αγώνες και πολλές φορές οι Δήμοι, και αυτό είναι ένα ζήτημα, αξιοποιώντας κοινοτικά προγράμματα, π.χ. το Βοήθεια στο Σπίτι Λάβρο, το ξέρεις πολύ καλά αυτό το πράγμα, στήσαμε αυτές τις δομές και τώρα την περίοδο της κρίσης που οι πόροι περιορίζονται ή τα κοινοτικά προγράμματα περιορίζονται, αυτή ουσιαστικά η αρμοδιότητα να αντιμετωπίζεται από μεριάς, να λειτουργεί από μεριάς των Δήμων και των Δημάρχων με πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτή λοιπόν όμως η δομή εξυπηρετεί χιλιάδες συμπολίτες μας. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε κρίση και όταν η ανεργία έφτασε στο 25%, οι επιπτώσεις στους πολίτες μας είναι μεγάλες. Πού θα απευθυνθεί ο πολίτης για το παραμικρό πρόβλημα? Θα αναφέρω για το τελευταίο που όλοι δίνουμε μια μεγάλη έμφαση, τα κοινωνικά παντοπολία. Για τα τρόφιμα, στο Δήμο. Είναι ο κοντινότερος φορέας εξουσίας. Δεν χρειάζεται να τα εξηγήσω όλα αυτά σε εσάς. Επομένως, η Δήμη, όταν έρχεται ο άλλος και λέει «Δεν έχω την δυνατότητα να αγοράσω τρόφιμα», πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και αν δεν το λύσει, καταλαβαίνετε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ή να βρει ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος, το οποίο είναι απομακρυσμένο, το οποίο είναι αποξενωμένο από τον πολίτη, εμείς όμως πρέπει να δώσουμε λύση. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι διαχρονικά είχαμε μία σύγκρουση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και στην αυτοδιοίκηση. Ποτέ δεν υπήρξε αυτοδιοίκηση με την έννοια που γνωρίζουμε, ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε στη χώρα μας όπως στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να τα πω τα μεγέθη, τα ξέρετε όλοι. Πρέπει όμως να εξηγήσουμε γιατί υπήρχε αυτή η σύγκρουση. Νομίζω όλοι εδώ με δύο κουβέντες ξέρουμε, διότι αυτό το πελατειακό, συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό κράτος τα ήθελε για να δημιουργήσει αυτό που δημιούργησε και μας οδήγησε στην κατάρρευση σήμερα.